Δεύτερη ζωντανή σύνδεση, ερχόμαστε στα δικά μας και θα αναφερθούμε σε μια εξαιρετική εικαστική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τοιχογραφίες και σχέδια με επίκεντρο όμορφα χρώματα και ξεχωριστή διάθεση σε εγκαταλελειμμένα κτίσματα στην πλατεία του Πρινιά. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι όμορφο να επικοινωνούμε με τους εμπνευστές τέτοιων δράσεων. Είναι ξεχωριστό να συνδεόμαστε με την ενδοχώρα και το πράττουμε καθημερινά στην εκπομπή μας. Και πάμε να συναντήσουμε την εικαστικό της ζωγράφο, την κυρία Βούλα Λαδουκάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστώ. Είμαστε μια χαρά, μας φτιάχνετε τη διάθεση, προάγετε και προβάλλετε και το μήνυμα του εθελοντισμού. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις εικαστικές πρωτοβουλίες. Η ιδέα αυτή ήταν του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πρινιά. Θέλησαν να αλλάξουν λίγο την πλατεία του χωριού τους, να δώσουν ζωή σε μια σχεδόν ερυπωμένη πλατεία. Τα σπίτια αυτά που είναι ζωγραφισμένα, που έχουν ζωγραφιστεί, είναι ακατοίκητα. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί έχουν πεθάνει και τα παιδιά τους είναι μακριά από το χωριό. Ήταν μια εικόνα εγκατάλειψης εντελώς. Ήταν γκρι, άχαρα, με υγρασία. Και αν τα έχει δει κανείς πριν και μετά, έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα που υπήρχε στην πλατεία του Πρινιά. Έχει αλλάξει τελείως, οπότε σκεφτήκατε, τελείως, δεν ξέρω. Ναι. Πόσο διάστημα βλέπουμε εδώ πέρα έχετε φτιάξει κρεβατίνες. Έχετε δημιουργήσει έτσι υποτιθέμενες πόρτες, πέτρινες. Έχετε γυρίσει το χρόνο πίσω και αντί να τοποθετήσετε τα αντικείμενα της εποχής, τοποθετήσατε και φτιάξατε βέβαια και δημιουργήσατε τοιχογραφίες. Αυτό ακριβώς. Όλες οι τοιχογραφίες είναι από το γύρο περιβάλλον του χωριού. Οι κλιματαριές, οι ελιές. Φαντάζομαι. Όλα. Απλά ζωντάνεψαν. Φαντάζομαι ότι σας συμβούλεψαν γενικά, δηλαδή ότι σας ενημέρωσαν αναφορικά με το πώς ήταν παλιά το χωριό. Και η έμπνευσή σας είναι το παρελθόν. Είναι η ιστορία του τόπου. Παλιά ο Πρινιάς είχε πάρα πολύ ζωή. Τώρα έχουν μείνει λίγοι κάτοικοι, αλλά αγαπάνε το χωριό τους. Προσπαθούν να το κρατάνε ζωντανό. Κυρία Λαδουκάκη, πόσο σημαντικό είναι αυτό έτσι, η μικρή συμβολή δική σας που για κάποιους άλλους είναι μεγάλη και φαντάζομαι και για την ψυχολογία ακόμα μεγαλύτερη, με λίγα χρώματα έτσι να μπορείτε να αλλάξετε την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων. Εσείς πώς αισθάνεστε σαν καλλιτέχνης? Μου άρεσε πάρα πολύ που περνούσαν οι άνθρωποι και χάζευαν, κοίταζαν αυτή την τεράστια αλλαγή, χαμογελούσαν, τους άρεσε πάρα πολύ σε όλους. Έχετε προγραμματίσει έτσι κάποια επόμενη δράση σχετική με αυτό, να ζωγραφίσετε, να δώσετε ζωή σε κάποιο άλλο σημείο? Δεν είναι προγραμματισμένο, αλλά σίγουρα κάτι θα γίνει και κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο που με εμπιστεύτηκε εμένα για να υλοποιήσω την ιδέα τους. Και έχουμε και άλλοι σύλλογοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Τι να πούμε, συγχαρητήρια. Είναι πανέμορφες οι εικόνες. Ξεκινήσαμε και αποφασίσαμε σήμερα την εκπομπή μας μετά το μετεωρολογικό βέβαια και τις καιρικές συνθήκες να συνδεθούμε μαζί σας. Τρέχουμε και γυρίζουμε πίσω στο χρόνο, αλλά βλέπουμε ωστόσο ότι προσπαθείτε αρκετά και είναι και μία κατά κάποιο τρόπο όθηση στους νέους να επιστρέψουν και στους τόπους τους. Ναι, αυτό ακριβώς. Μακάρι να επιστρέψουν οι νέοι στο χωριό πάλι. Μάλιστα. Γιατί έχει ερημώσει το χωριό. Έχουν φύγει οι νέοι άνθρωποι, φεύγουν. Κυρία Λαδουκάκη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να συνεχίσετε να μας προσφέρετε αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες και εμείς εδώ είμαστε να τις προβάλλουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.